συνεχή θυσία η ζωή τους για το γενικό καλό. Και οι χαρές τους, ποιες είναι οι χαρές τους, θα ρωτούσε ένας υπαρξιστής. Μέσα στην έννοια θυσία υπάρχουν όλα. Και το θεμέλιο της αγάπης και η δονή να ξοδεύεις και η χαρά της νίκης και η σοφία του μόχθου. Αυτό τον ανθρώπινο τύπο ονειρεύτηκε ο Οστρόφσκι να κατακτήσει τη γη. Μας λέει ο Θέμος Κορνάρος στον πρόλογο του βιβλίου του Οστρόφσκι. Αυτός ο ανθρώπινος τύπος κυριαρχούσε στις τάξεις των κομμουνιστών και των αγωνιστών την περίοδο των μεγάλων αγώνων, την περίοδο της φασιστικής γερμανικής κατοχής και, στη συνέχεια τα σκληρά χρόνια του εμφυλίου πολέμου. Αυτούς τους αθάνατους αγωνιστές τιμούμε κάθε χρόνο, τον ιερό και τίμιο αγώνα τους. Κρατάμε ζωντανές τις μνήμες και το σπουδαιότερο διδασκόμαστε, εμπνεώμαστε και συνεχίζουμε τους αγώνες πάνω στα ματωμένα του σύχνη, όπως λέει και ο ποιητής, στους αγώνες που ανοίγονται μπροστά μας. Η εκατοντάχρονη ιστορία του ΚΚΕ γράφτηκε λιθαράκι-λιθαράκι σε τούτο τον τόπο, όπως και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε συνθήκες, σε δύσκολες συνθήκες. Στα σκοτάδια της παρανομίας, στα ξερονήσια, στις εξορίες, στις φυλακές, στα πέτρινα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Ο ΕΑ μας έσωσε απ' την πείνα, θα μας σώσει πάλι απ' τη σκλαβιά. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑ. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Έχει ενώσει όλο το λαό μας, έχει την λεπών και το ελάς. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ.